Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Ναι, έχω ξεκινήσει και καθαρίζω τα ρόδια. Τα ρόδια για να φτιάξουμε το γλυκό κουταλιού. Χρειαζόμαστε 1 κιλό σπόρια από το ρόδι μας, 1/2 κιλό ζάχαρη και 1/2 κιλό νερό. Το πώς καθαρίζουμε το ρόδι, αν και το βλέπετε τώρα, σας το έχω και αναλυτικά σε άλλο βιντεάκι. Ωραία, νομίζω ότι μας φτάνουν για να φτιάξουμε το γλυκό κουταλιού μας. Έχουμε τη ζάχαρη, 2 κανέλες, νερό. Πάμε για το πρώτο βράσιμο. Μόλις βράσουν καλά για 15-20 λεπτά, μόλις αρχίζει η βράση, θα το σβήσουμε, θα κρυώσει, θα το βάλουμε στο ψυγείο και την άλλη μέρα το πρωί θα ξεκινήσουμε ξανά το βράσιμο. Εκεί θα χρειαστούμε γλυκόζι, ξύσμα από ένα λεμόνι και ένα πορτοκάλι το χυμό του. Πάμε στην κατσαρόλα μας. Τα ρόδια, τη ζάχαρη με την κανέλα, τη βανίλια, το στίκ. Και το νερό μας. Τώρα πάμε στη φωτιά μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το αφήσουμε 24 ώρες. Έχει πάρει την πρώτη του βράση και πρέπει να τα αφήσουμε 24 ώρες. Καπάκι, κρυώνει, το βάζουμε ψυγείο και τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Εδώ είμαστε, η επόμενη μέρα. Τι έχω κάνει? Έχω βάλει το γλυκό μου για λίγο στη φωτιά να πάρει μια βράση και τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ρίξω το ξύσμα από το λεμόνι, χυμό από ένα πορτοκάλι και τη γλυκόζη. Έχω στύψει και έχω περάσει το χυμό μας. Έχω πάρει μόνο το χυμό, το ρίχνω μέσα, το ξύσμα από το λεμόνι, και τη γλυκόζη και αυτή μέσα. Και πάμε ξανά στη φωτιά μας. Έτοιμο. Όπως το βλέπετε, το βλέπετε έτσι. Όταν κρυώσει θα πήξει κιόλας. Σε αποστηρωμένα βάζα θα γεμίσουμε τα βάζα μας. Αυτό ήταν το γλυκό ρόδι, το γλυκό κουταλιού ρόδι. Δοκιμάστε το. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και αν είστε νέοι στο κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι.